Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Την εκπομπή οδηγούν οι ευχές για καλή χρονιά από τον Όμιλο Πυλακούτα. 7 και 15 τα λεπτά. Στο μικρόφωνο η Έλπης Γεωργίου, είναι η πρωινή έκδοση. Συνέχεια με τα θέματα τώρα αναλυτικά της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι. Είχαμε ψες αργά. Στις 8 ξεκίνησε η πρώτη διακαναλική συνέντευξη του Τουρκοκύπριου ηγέτη στα κατεχόμενα. Κύριο θέμα ήταν το Κυπριακό. Και για το τι υπόθηκε θα μας πει αμέσως τώρα ο Δημήτρης Σαγάδης, ο συνεργάτης του σταθμού μας. Δημήτρη, καλή σου μέρα από τη Λευκοσία. Καλή σας μέρα. Έτσι, μέρα 2,5 ώρες κράτησε αυτή η συνέντευξη. Ήταν 8 τηλεοπτική σταθμή, ήταν απευθείας μετάδοση. Την παρακολούθησα εγώ αυτή τη συνέντευξη. Ήταν αναλυτική. Μίλησε για όλα τα θέματα. Μίλησε για τις συνομιλίες, μίλησε και για εσωτερικά θέματα των Τουρκοκυπρίων, για το νερό, για την κρίση που υπάρχει μεταξύ κατεχομένων και Άγκυρας. Αρχικά μπορούμε να πούμε ότι εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα υπάρξει δημοψήφισμα μέχρι την άνοιξη. Αν δεν υπάρξει αυτό, αν δεν γίνει το δημοψήφισμα, αν υπάρξει λύση και μείνει για τις μετά τις εκλογές που θα γίνουν στην Κύπρο, δεν χάλασε ο κόσμος, θα συνεχίσουμε και τότε. Αλλά προσδιορίζεται προς την άνοιξη το δημοψήφισμα που πρέπει να γίνει για να λυθεί το Κυπριακό. Όπως σας είπα, μίλησε για όλα τα θέματα και για τα 6 θέματα, 6 κεφάλαια. Παντού υπάρχει πρόοδος, σε όλα τα θέματα υπάρχει πρόοδος, είπε. Συνεχίζονται όμως οι συνομιλίες, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και στα 6 κεφάλαια. Πιο αναλυτικά, για το περιουσιακό που έγινε μεγαλύτερη κουβέντα, ο Μουσταφά Κιντζή είπε πως σε αυτό το θέμα υπάρχει πρόοδος, και στο θέμα του περιουσιακού και στο θέμα της πολιτικής ισότητας και στο θέμα διακυβέρνησης. Ο στόχος για το θέμα του περιουσιακού είναι να μην μετακινηθεί πάρα πολλοί κόσμος από το 1974 και μετά. Δηλαδή αυτοί που μένουν στις περιουσίες που μένουν, ο στόχος είναι να μην γίνει μεγάλη μετακίνηση, να μην προκληθεί από τη λύση μεγάλη μετακίνηση του πληθυσμού. Ο κάτοχος του Κοτσαγιού, είπε, μπορεί στη διάρκεια ενός χρόνου να πει ότι θέλω να εγκατασταθώ εδώ ή να ζητήσει αποζημίωση ή να ανταλλαγή της περιουσίας του. Τότε θα εξεταστεί και ο κάτοχος που είναι σήμερα, που μένει μέσα σήμερα. Υπενθύμησε την υπόθεση Δημοπούλου στην ΕΔΑΤ, η οποία έδωσε δικαιώματα, όπως είπε, και σε αυτό που μένει μέσα τώρα. Σε αυτά τα θέματα δεν υπάρχουν ακόμα συμφωνία. Εδώ βρισκόμαστε, αλλά γίνεται συζήτηση, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία. Θα υπάρξουν, είπα, ανταλλαγές, όχι όμως πολλές επιστροφές. Αυτό προκύπτει από μία έρευνα που έγινε, ότι οι Ελληνοκύπροι, πολλοί Ελληνοκύπροι δεν θέλουν να γυρίσουν πίσω. Άρα θα υπάρξουν ανταλλαγές και αποζημιώσεις, πολλές αποζημιώσεις. Σε αυτό το ζήτημα ρωτήθηκε αν ο πρόεδρος Αναστασιάδης συμφωνεί μαζί του και ο κ. Σακιτζή είπε αν έλεγε ναι ο Αναστασίας, όλα τότε θα είχαν κλείσει. Άρα δεν υπάρχουν, και οι δύο πλευρές διατηρούν τις θέσεις τους, δεν υπάρχει συμφωνία σε αυτό το θέμα, αλλά βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Βήμα-βήμα προχωράει το θέμα του περιουσιακού. Εξάλλου, είπε, διζωνικότητα σημαίνει ότι θα υπάρχει πλειοψηφία και σε πληθυσμό και σε περιουσία στη μία πλευρά, στο βορρά θα είναι οι Τουρκοκύπροι και στο νότο οι Ελληνοκύπροι. Θα είναι πλειοψηφία σε αυτές τις δύο πλευρές η κάθε μία. Δεν μπορεί η ελληνοκυπριακή πλευρά να είναι πλειοψηφία και στο βορρά και στο νότο σε περιουσία και σε πληθυσμό. Αυτό εξάλλου σημαίνει διζωνικότητα.
Αυτό αναφορά και με το περιουσιακό, το οποίο είπε η Τουρκοκύπροι δίνουν μεγάλη σημασία, όπως μεγάλη σημασία δίνουν και στο θέμα των εγγυήσεων, γιατί έχουν γίνει και έρευνες στο θέμα αυτό στην τουρκοκυπριακή πλευρά, όπου οι Τουρκοκύπροι μπορούν, αν δεν υπάρχουν εγγυήσεις, οι Τουρκοκύπροι μπορούν να πούνε όχι στο δημοψήφισμα. Βλέπουμε την ανάγκη να συνεχιστούν οι εγγυήσεις, είπε, της Τουρκίας. Αυτό τόνισε ο κύριος Αγκίντζη. Πρέπει να δώσω αυτό που επιθυμεί ο λαός μου, ο λαός οι Τουρκοκύπροι. Οι Ελληνοκύπροι όμως αυτό που εμείς θέλουμε και οι Τουρκοκύπροι θέλουν το βλέπουν ως απειλή. Γι' αυτό τον λόγο θα πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η απειλή για τους Τουρκοκύπριους, για τους Ελληνοκύπριους. Δηλαδή οι Τουρκοκύπροι θέλουν τις εγγυήσεις της Τουρκίας, όμως αυτό που φαίνεται ως απειλή στους Ελληνοκύπριους, αυτό το πράγμα φαίνεται ως απειλή στους Ελληνοκύπριους, γι' αυτό συζητάμε να βρούμε μια φόρμουλα, πρέπει να βρούμε μια φόρμουλα που να μην είναι απειλή για τους Ελληνοκύπριους αυτές οι εγγύησεις που θα δοθούν. Βεβαίως δεν συζητήσαμε, δεν μπήκαμε σε αυτό το θέμα των εγγύησεων, είπε. Αυτό είναι το τελευταίο που θα συζητήσουμε αφού κλείσει και το εδαφικό, που ούτε σε αυτό έγιναν κάποιες κουβέντες, αλλά συζήτηση επ' αυτών των θεμάτων δεν έγινε. Ως προς τον πληθυσμό, το 4:1, τη σύνθεση του πληθυσμού, δεν υπάρχει τέτοιος όρος 4:1, αλλά όταν ζητήθηκαν τα στοιχεία, είδαμε περίπου ότι οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι είναι 4:1, άρα αυτή την αναλογία δεν θέλουμε ούτε εμείς να την ανατρέψουμε, και γι' αυτόν τον λόγο εμφανίστηκε αυτό το πράγμα, αυτή η αναλογία της σύνθεσης. Δεν θέλουμε να ανατρέψουμε ούτε εμείς, ούτε η ελληνοκυπριακή πλευρά, κάνοντας υπηκόους, κάνοντας ανθρώπους από την Ελλάδα και από την Τουρκία. Αυτό θέλουμε να παραμείνει. Για τους δρόμους γρίνιας φράγματα, δεν υπάρχει σε αυτό και στη Λεύκη. Στη Λεύκα. Δεν υπάρχει σκοπιμότητα για την καθυστέρηση. Είναι στη Δερίνια πρέπει να γίνει δρόμος από την ελληνοκυπριακή πλευρά 2,7 χιλιόμετρων, και στην άλλη πόρτα στην τουρκοκυπριακή πλευρά, εκεί είναι το πρόβλημα. Στη Δερίνια είναι στην ελληνοκυπριακή πλευρά και στη Λεύκα είναι στην τουρκοκυπριακή πλευρά το πρόβλημα. Είναι τεχνικό το πρόβλημα. Υπάρχει 1,8 εκατομμύρια ευρώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να γίνει ο δρόμος στη Δερίνια. Ετοιμάζεται η δημοπρασία και θα γίνουν αυτοί. Δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει σκοπιμότητα, είπε. Ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, αν υπάρχει κάτι, είπε πάρα πολλά. Σε όλα τα θέματα, αισιόδοξος μπορούμε να πούμε ότι εμφανίστηκε η αντιλήψη του Κυπριακού. Επίσης, για πρώτη φορά είπε, δεν κατηγορήθηκε, 8 μήνες διαπραγματεύονται, καμία πλευρά δεν κατηγόρησε την άλλη πλευρά επί 8 μήνες. Εννοεί ότι είναι καλό το κλίμα. Το κλίμα στις συνομιλίες. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για όλη αυτή την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Σίγουρα το μεσημέρι και με τον συνάδελφο τον Γιώργο τον Δελιάνη θα ξαναμιλήσουμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Μας ακούει, κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνο Σιζόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε το 15. Έχουμε την πρώτη διακαναλική συνέντευξη του κ. Ακιντζή για το Κυπριακό. Νομίζω έχετε ακούσει, να μην επαναλαμβάνουμε. Θέλετε έτσι ένα πρώτο σχόλιο? Νομίζω ότι ήταν αυτό που το τελευταίο χρονικό διάστημα ο κ. Ακιντζή συνεχώς επαναλαμβάνει. Και το οποίο ουσιαστικά εκτιμώ ότι μέσα και από αυτή την πληροφόρηση, επί του παρόντος δεν δικαιολογείται αυτή όλη η αισιοδοξία η οποία από κάποιους κύκλους δημιουργείται. Μια αισιοδοξία η οποία εκ προσώψεως φαίνεται πλασματική. Εκτός και αν κρύβεται κάτι πίσω από αυτή την πληροφόρηση που αυτή τη στιγμή για ευνέτους λόγους δεν θέλει κανένας, ούτε ο κ. Ακυγίου, ο κ. Αναστασιάδης, να μας πληροφορήσει. Όμως θα διαφανεί στο προσεχές μέλλον εάν και κατά πόσο υπάρχει οτιδήποτε άλλο.
Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι πάνω στα βασικά σημεία τα οποία η τουρκοκυπριακή πλευρά ή καλύτερα η Τουρκία πρέπει να προχωρήσει και να αποδώσει κάποια ωφέλη, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία συζήτηση. Και ουσιαστικά η δική μας πλευρά που περιμένει να έχει οποιαδήποτε ωφέλη. Είναι στο θέμα του ελαφικού, είναι στο θέμα της επιστροφής των προσφύγων, είναι στο θέμα του περιουσιακού και είναι και κυρίως στο θέμα των εγγυήσεων και των εμβατικών δικαιωμάτων. Είναι λοιπόν προφανές ότι οι όποιες συγκλήσεις υπήρξαν μέχρι αυτή τη στιγμή είναι συγκλήσεις οι οποίες προέκυψαν ως αποτέλεσμα των παραχωρήσεων της δικής μας πλευράς στα θέματα κυρίως της διακυβέρνησης, στα θέματα του νομοθετικού σώματος, στα θέματα της οικονομίας, στα θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ ακριβώς είναι που διαρωτόμαστε ποια είναι η διασταυρούμενη συζήτηση την οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι συνεργάτες του συνεχώς επαναλαμβάνουν. Διασταυρούμενη συζήτηση σημαίνει ότι την ώρα που δίνω κάτι σε ένα κεφάλαιο, την ίδια στιγμή πριν κλειδώσει, παίρνω αντίστοιχο από άλλο κεφάλαιο που η άλλη πλευρά πρέπει να δώσει. Αυτή τη στιγμή δεν έχω ακούσει ούτε από τη μια ούτε από την άλλη πλευρά τι έχουμε πάρει σε αυτά τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής δώσει. Και τέλος, το πιο σημαντικό απ' όλα, το οποίο προκύπτει και μέσα από την συγκεκριμένη συζήτηση, η τουρκική πλευρά σε αυτό που σταθερά επιμένει είναι ότι η διζωνικότητα την υποδηλώνει στην έννοια των δύο διαφορετικών κρατών. Και μάλιστα στην έννοια της εγγυημένης πια πλειοψηφίας, πληθυσμού και εδάφους. Άρα ένας διαχωρισμός ο οποίος θα είναι εθνοτικός. Ένας διαχωρισμός ο οποίος ουσιαστικά δεν πρόκειται να προάξει ούτε την ειρηνική συμβίωση, ούτε τη συμφιλίωση, ούτε και την αγαστή συνεργασία για να διασφαλιστεί ένα ειρηνικό και αγαστό μέλλον. Αλλά αντίθετα αυτός ο εθνοτικός διαχωρισμός με εγγυημένες πλειοψηφίες πληθυσμού και εδάφους θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα. Βέβαια δημιουργήσει... το τόνισε γιατί το ρώτησαν αν συμφωνεί ο πρόεδρος για πλειοψηφία πληθυσμού και γης, αν συμφωνεί ο κ. Αναστασιάδης. Λέει για να μην έχουμε καταλήξει μέχρι αυτή την ώρα, σημαίνει δεν συμφωνεί. Άρα εδώ γίνεται πολλή συζήτηση. Και είναι γνωστό ότι υπάρχουν διαφωνίες. Ναι. Δεν είπα ότι έχει καταλήξει. Ναι. Είπα πώς το εννοεί η τουρκική πλευρά. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί και τώρα στο θέμα του περιουσιακού, από την ώρα που έχουμε αναγνωρίσει δικαίωμα στους χρήστες, ποιοι είναι οι χρήστες? Οι χρήστες τα κατεχόμενα είναι σφετεριστές, οι έπικοι, οι παράνομοι. Μα έλαμπτε όμως που έχουμε και αυτή την απόφαση του ΕΔΑΔ, κύριε Σιζόπουλε. Η απόφαση του ΕΔΑΔ. Και την επικαλείται και ο κύριος Ακιντζόφ είναι εκεί. Μα η απόφαση του ΕΔΑΔ δεν είναι μία. Υπάρχουν πολλές αποφάσεις. Ναι, αλλά στην περίπτωση Δημόπουλος εκεί που δίνει δικαίωμα. Δεν έχει καμία σημασία. Εδώ υπάρχουν πολλά ζητήματα. Ακόμα και στο ζήτημα της επιτροπής αποζημιώσεων στα κατεχόμενα, αυτό μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι παράνομο. Κάναμε κάτι? Δεν κάναμε κάτι. Από πότε μια χώρα κατοχική, η οποία με βάση το διεθνές δίκαιο, με βάση αποφάσεις των ΗΠΑ, θεωρείται ότι είναι κατοχική δύναμη και βρίσκεται παράνομα σε μια χώρα, νομιμοποιείται να ασκεί μορφή κρατικής εξουσίας διαμέσου επιτροπής που καθεδρεύει στα κατεχόμενα? Αυτό λένε τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Τα ευρωπαϊκά δικαστήρια δεν σημαίνει όμως ότι τα λένε όλα και εμείς πρέπει να αποδεχόμαστε. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορούμε να διεκδικήσουμε. Και εδώ ο καταστατικός χάρτης του ΟΕΕ είναι υπέρτερος των αποφάσεων του ΕΔΑΔ. Είναι γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που η δική μας πλευρά έχει διοριστήσει σε απαράδεκτες παραχωρήσεις. Και από πότε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα να διαπραγματεύεται το ατομικό δικαίωμα? Η ιδιοκτησία είναι ατομικό μου δικαίωμα. Δεν έχει δικαίωμα κανένας να διαπραγματευτεί. Και αυτό είναι κατοχυρωμένο βάσει διεθνείς συνθήκες. Από πότε λοιπόν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξουσιώνει να διαπραγματευτεί εξ ονόματος μου το δικό μου το δικαίωμα? Δεν έχει τέτοιο δικαίωμα και δεν του δίνουμε τέτοιο δικαίωμα. Είναι γι' αυτό από την πρώτη στιγμή αυτό που εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει ως ΕΔΕΚ είναι ότι το δικαίωμα ανήκει στους ιδιοκτήτες, τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους. Από εκεί και πέρα, το τι ο καθένας θα κάνει την περιουσία του, αν θα την ανταλλάξει, αν θα την πουλήσει, αν θα την αφήσει ένα αξιοποιητή ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, είναι ατομικό δικαίωμα του ιδίου και δεν πρόκειται κανένας να το στερήσει. Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Ακριβώς, είναι ξεκάθαρη θέση μας. Είναι ξεκάθαρο αυτό που συμφωνεί ο πρόεδρος. Ο κύριος και, το τελευταίο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Συμφωνήσαμε ότι αφού καθορίσουμε τις κατηγορίες, τις θεραπείες και τα κριτήρια, και εδώ υπάρχει μια τεράστια παγίδα, την οποία θα πω σε λίγο, ποιο είναι το επόμενο ζήτημα?
ότι θα υπάρχει μια τριμελή σε επιτροπή. Ένα Τουρκοκύπριο, ένα Λευκό και ένα Χρυσό εμπειρογνώμονα. Για να αποφασίζουν ποιο θα έχει τον πρώτο λόγο. Από πότε συμβαίνει αυτό το πράγμα? Και αφού επικαλούμαστε συνέχεια τα ψηφίσματα του Οργανισμού Εθνών, τα ψηφίσματα μιλούν για πολιτική ισότητα που ο καθένας δίνει την οποιαδήποτε διάσταση θέλει. Πολιτική ισότητα δεν σημαίνει κατά ανάγκη 50-50. Πολιτική ισότητα σημαίνει επαρκής διασφάλιση συμμετοχής στη διακυβέρνηση, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Το 50-50 το μετατρέψαμε μίμης και αριθμητικά. Και τα ψηφίσματα έλεγαν ότι η πολιτική ισότητα δεν εξυπακούει κατά ανάγκη και πολιτική ισότητα. Εμείς τι κάναμε? Αποδεχτήκαμε σε μία σειρά από ζητήματα πολιτική και αριθμητική ισότητα. Αποδεχτήκαμε 4-4 στο Ενώτο Δικαστήριο. Αποδεχτήκαμε 50-50 στη Γερουσία που θα παίρνει με ξεχωριστή πλειοψηφία αποφάσεις. Αποδεχτήκαμε 1-1 στη συγκεκριμένη επιτροπή. Αποδεχτήκαμε 3-3 στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας. Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε διολυστήσει σε θέσεις οι οποίες στο τέλος της ημέρας όχι μόνο δεν πρόκειται να βοηθήσουν στη λύση του Κυπριακού, θα οδηγήσουν στη διχοτόμηση της Κύπρου. Αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτά που συζητά σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είναι μια λειτουργική δημοκρατική και βιώσιμη ομοσπονδία. Είναι μια συνομοσπονδία. Είναι δύο κράτη. Πάνω στην ίδια λογική, γιατί δεν διεκδικούμε και εγώ να γίνει διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία και η Τουρκία με τους Κούρδους? Που βλέπουμε τι κάνει συνέχεια στους Κούρδους. Άρα... Γιατί και αν υπάρχει το δικαίωμα. Άρα τι να κάνουμε. Και να κλείσουμε, κύριε Ζιζόπουλε. Άρα τι να κάνει ο πρόεδρος, να σταματήσει. Αυτό να κάνει... ναι. Όχι, δεν πρόκειται να σταματήσει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος θα κάνει δύο πράγματα. Το πρώτο, πρέπει να ζητήσει παράλληλα με τον διακοινωτικό διάλογο που έχει τεχνική του τη χρησιμότητα να διεκδικήσει μια διεθνή διάσκεψη για το Κυπριακό με σωστή σύνθεση, όπως ήταν η παλιά θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, που θα συζητούμε παράλληλα και ταυτόχρονα με την εσωτερική ψυχή και τη διεθνή ψυχή. Το θέμα των κατοχικών στρατευμάτων, των εγγυήσεων, των επεμβατικών δικαιωμάτων, των επίκων. Και δεν πρόκειται εμείς να παραβιάζουμε διεθνείς συνθήκες για να νομιμοποιούμε την Τουρκία. Εάν δεν υπερχρονούμε αυτά, θα τα παραχωρούσαμε στους Τουρκοκύπριους να τα παραχωρήσουμε με όλη την καλή διάθεση. Αλλά όχι στην Τουρκία. Αυτά που δυστυχώς σήμερα παραχωρούμε, νομιμοποίηση του επικισμού, δύο κράτη, εγγυημένες πλειοψηφίες πληθυσμού και δάφους, ξεχωριστές πλειοψηφίες για να παίρνουν αποφάσεις σε καθοριστικά θεσμικά όργανα του κράτους, δεν είναι τους Τουρκοκύπριους που εξυπηρετούμε. Διαβάστε λίγο το Σενέρ Λεβέντ και θα καταλάβετε. Εξυπηρετούμε την Τουρκία. Και αυτό που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι δεν πρέπει να νομιμοποιήσουμε κατά άμεσο ή έμεσο τρόπο οποιονδήποτε ρόλο, ή δαιμονευτικό ή όχι, της Τουρκίας στη λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νομίζω αυτή είναι ξεκάθαρο το απορρίπτευτής εξ αρχής και ο πρόεδρος, νομίζω και όλη η πολιτική ηγεσία, δεν δέχονται τουρκικές εγγύσεις. Μα οι τουρκικές εγγύσεις δεν είναι να γίνουν με το κεφάλι του χειροποίησης. Η Τουρκία δεν είναι τυχαίο που τα αφήνει τελευταίο να συζητηθεί. Εάν αύριο η Τουρκία καταχειρώσει διαμέσου των αρμοδιοτήτων που θα παραχωρήσουμε στο τουρκοκυπριακό τμήμα και διαμέσου των επίκων να ελέγχει τη λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν χρειάζονται εγγύσεις στρατιωτικές για να κάνει την επέμβαση σε οποιαδήποτε στιγμή προκύψει ανάγκη κατά την Τουρκία. Στο Ιράκ είχε εγγύσεις και επεμβατικά δικαιώματα. Στη Συρία είχε εγγύσεις και επεμβατικά δικαιώματα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια χώρα η οποία χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Έχουμε να κάνουμε από μια εμπεκτατική χώρα. Έχουμε να κάνουμε με μια χώρα η οποία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στην προβοκάτσια και στην τρομοκρατία. Άρα λοιπόν οφείλουμε να διασφαλίσουμε με τη λύση για την εθνική και την φυσική επιβίωση όχι μόνο των Ελληνοκυπρίων, αλλά και των Τουρκοκυπρίων που κινδυνεύουν. Και θα το δείτε πάρα πολύ εύκολα. Καλή χρονιά, Μαρίνο Σιζόπουλε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Μας ακούει ο Τουμάζος Τσελεπής, επικεφαλής Γραφείου Κυπριακού του ΑΚΕΛ. Καλημέρα, κύριε Τσελεπή. Καλή σας μέρα, κύριε Γεωργίου, και εσάς και στους ακροατές σας, και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο. Ο κύριος Σιζόπουλος επιμένει ότι συζητούμε συνομοσπονδία. Λέει πρέπει να τρέξει παράλληλα διεθνής διάσκεψη για να γλιτώσουμε από πολλά πράγματα, κύριε Τσελεπή. Το πρώτο σκέλος όσον αφορά τη συνομοσπονδία, αντιλαμβάνεστε ότι το ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε μια αντάσταση στην πλευρά μας. Το παραμικρό να το βαφτίζουμε συνομοσπονδία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, κυρία Γεωργίου. Η συνομοσπονδία είναι μια συγκεκριμένη δομή δύο χωριστών κρατών, η οποία δομή δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτόν τον οποίο εμείς συζητούμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Δεν μιλώ για παλαιότερες θέσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς και της Άγκυρας που είχαν όντως μέσα συνομοσπονδιακά στοιχεία.
Και κάποια στιγμή μάλιστα διολύστησαν και προς την επίσημη θέση για συνομοσπονδία. Μιλώ για τη θέση της δικής μας πλευράς, μιλώ για τα εκάστοτε σχέδια των Ηνωμένων Εθνών, μιλώ για αυτά που συζητούνται σήμερα στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Δεν μιλούμε για συνομοσπονδία. Συνομοσπονδία είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που συζητείται σήμερα στο τραπέζι. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσον αφορά τη διεθνή διάσκεψη, πρέπει να πω ότι είναι επίσης ένα στοιχείο το οποίο χωρίς να ολοκληρωθεί η συζήτηση των εσωτερικών ψυχών του Κυπριακού δεν μπορεί να γίνει. Η διεθνή διάσκεψη θα γίνει όταν συμφωνήσουμε ή όταν φτάσουμε σε ακτίνα συμφωνίας στις εσωτερικές ψυχές του Κυπριακού και θα είναι το επιστέγασμα. Ξεκάθαρο. Εκεί, εκεί θα είναι που θα καταλήξουμε σε συνολική διευθέτηση ή σε συνολική αποτυχία. Είχαμε χθες την πρώτη διακαναλική συνέντευξη του κυρίου Ακιντζή. Μίλησε για όλες τις πτυχές του Κυπριακού, όπως μας τα μετέφερε και ο σύνανθρωπος ο Δημήτρης Αγάδης. Είπε ότι υπήρξε πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Μπορεί, λέει, την άνοιξη να έχουμε δημοψήφισμα, ίσως να έχουμε λύση. Αν δεν έχουμε, λέει, την άνοιξη λύση, δεν σημαίνει ότι χάλασε και ο κόσμος. Όμως αναφέρθηκε ειδικά στο κεφάλαιο του περιουσιακού. Λέει ότι δίνουν πολύ προσοχή εκεί οι Τουρκοκύπροι. Επιμένει από ό,τι φαίνεται, κύριε Τσελεπή, στην πλειοψηφία πληθυσμού και γης ο κύριος Ακίντζη. Καταρχήν έχω ακούσει αυτά που έχει μεταφέρει και ο Δημήτρης ο Αγάδης προλίγου. Και πρέπει να πω ότι λίγο πολύ ήταν αναμενόμενα αυτά που είπε ο κύριος Ακίντζη. Αυτή είναι η κατάσταση στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Με την έννοια ότι όντως σε ορισμένα κεφάλαια έχει γίνει πρόοδος, είναι γνωστά κεφάλαια, είναι αυτά στα οποία υπήρχαν συγκλήσεις από προηγουμένως, διακυβέρνηση, θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέματα οικονομίας και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μεγάλες δυσκολίες στο περιουσιακό. Είναι όντως ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα για ευνόητους λόγους. Πρέπει να σας πω ότι από την πρόοδο ή όχι στο περιουσιακό νομίζω ότι θα εξαρτηθεί και η τύχη αυτής της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Που δεν είναι και η πρώτη φορά που το λέμε αυτό, ναι. Ακριβώς. Και είναι ξεκάθαρο. Και υπάρχουν δυσκολίες όντως στον περιουσιακό. Ναι. Οι οποίες όμως αν δεν ξεπεραστούν πρέπει να γνωρίζουμε και εμείς και εκείνοι ότι η εναλλακτική θα είναι έναν αδιέξοδο, θα είναι η κατάρρευση της διαπραγματευτικής διαδικασίας που στην πραγματικότητα έχει αρχίσει από το 2008 και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα εφιαλτικό σενάριο και για τις δύο κοινότητες. Ο κύριος Ακιντζή κρατούσε και χθες στα χέρια του το χαρτί και το λέω μεταφορικά της απόφασης του ΕΔΑΔ στην περίπτωση Δημόπουλος. Ο κύριος Σιζόπουλος πριν λίγο λέει μα δεν έχει σημασία, δεν σημαίνει ότι πρέπει ό,τι αποφασίζουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια πρέπει να διεκδικούμε. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, το κρατάει ως χαρτί όμως αυτό στα χέρια του κύριος Ακιντζή, κύριε Τσελεπή? Το κρατάει και ο κύριος Ακιντζή όπως το κρατούσε και ο κύριος Έρωβλου προηγουμένως. Όπως το κρατούσε από ένα σημείο και μετά και ο κύριος Ταλάτη, ότι η απόφαση Δημόπουλος είχε ληφθεί όταν στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας ήταν ο κύριος Ταλάτη. Κακά τα ψέματα, κυρία Γεωργίου. Η Δημόπουλος, ό,τι και να λέμε εμείς, το έχω πει κατ' επανάληψη, είναι μια κακή απόφαση για την ελληνοκυπριακή πλευρά. Είναι μια απόφαση η οποία λήφθηκε με πολιτικά κριτήρια. Θέλησαν να μας απαλλαγούν και όχι μόνο. Και είναι αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε. Είναι όμως εκεί. Εμείς δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από αυτή την απόφαση. Υπάρχει τρόπος. Τρόπος να απαλλαγούμε από μια απόφαση του ΕΔΑΔ που είναι μάλιστα και πιλωτική, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εκείνο που εμείς πρέπει να κάνουμε όμως είναι να επιμένουμε ότι δεν λύεται το περιουσιακό με δικαστικές αποφάσεις. Άλλωστε ήταν πάγια θέση του Ακέλ αυτή. Σας υπενθυμίζω ότι τον καιρό της μεγάλης εφορίας, όταν προειδοποιούσαμε για την εξέλιξη, αλλά τότε φυσικά κανείς δεν μας ακούε, αυτό λέγαμε. Ότι δεν θα λύσουμε τον περιουσιακό με δικαστικές αποφάσεις. Λοιπόν, είναι εκεί η απόφαση και είναι εδώ το πολιτικό μας καθήκον να τα βρούμε στο περιουσιακό. Δεν δεσμευόμαστε από την απόφαση όσον αφορά το περιεχόμενο της λύσης του Κυπριακού στο περιουσιακό. Είναι δουλειά δική μας αυτό το πράγμα. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αντιλαμβανόμαστε τις μεγάλες δυσκολίες. Η Δημόπουλος στην πραγματικότητα δίνει τον πρώτο λόγο στο χρήστη, στους οποίους χρήστες περιλαμβάνει και τους έπικους, παρακαλώ. Mm-hmm. Και είναι αυτή η οποία εντός εισαγωγικών έχει νομιμοποιήσει εντός εισαγωγικών την Επιτροπή Περιουσιών στα Κατεχόμενα και είναι γι' αυτόν τον λόγο που δεν είναι παραγωγικό ουσιαστικά να λέμε τι, ότι αν δεν δοθεί πίσω και η τελευταία σπιθαμή γης και η τελευταία περιουσία δεν υπάρχει λύση. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι και στο περιουσιακό θα πρέπει με ευελιξία να συμπεριφερθούμε εμένοντας πάντα στα δικαιώματα του διοκτήτη. Όμως πρέπει να δεχθούμε ότι και ο χρήστης έχει κάποια δικαιώματα. Με ποια έννοια έχει δικαιώματα ο χρήστης? Με την έννοια ότι εάν ο ιδιοκτήτης δεν θελήσει ή δεν μπορεί βάσει κριτηρίων τα οποία συζητούνται, βάσει λογικών κριτηρίων, και είναι γνωστά αυτά τα κριτήρια, να πάρει την περιουσία του πίσω, τότε τον πρώτο λόγο θα τον έχει ο χρήστης. Ποιος άλλος? Και έχει ακόμα ένα δικαίωμα ο χρήστης. Σε περίπτωση που η περιουσία έχει βελτιωθεί, θα πρέπει ο άνθρωπος να αποζημιωθεί για την βελτίωση που έχει επιφέρει. Άρα δεν μπορούμε να λέμε τα δικαιώματα τα έχει μόνο ο ιδιοκτήτης, τελεία. Ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα της πρώτης επιλογής. Επιστροφή, αποζημίωση, ανταλλαγή. Εάν η επιστροφή δεν είναι δυνατή ελαίω κριτηρίων, τότε πρέπει να δεχθούμε ότι θα υπάρχει η επιλογή είτε της αποζημίωσης είτε της ανταλλαγής. Και μάλιστα η Δημόπουλος λέει δυστυχώς ότι είναι τρεις ισοδύναμες θεραπείες και ό,τι και σας δώσουν είναι θεραπεία. Τι προσπαθώ να σας πω? Ότι έχουμε μπροστά μια πραγματικότητα την οποία πρέπει να αντιμετωπίζουμε και δεν είναι να την αντιμετωπίζουμε με συνθήματα. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι αν καταρρεύσει η διαδικασία, οι προσφυγές στην περιβόητη επιτροπή θα αυξηθούν δραματικά. Και όλοι όσοι απευθύνονται εκεί και κάνουν διακανονισμό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν μετά να διεκδικήσουν κάτι. Η ιστορία τελειώνει εκεί. Όλα αυτά πρέπει να έχουμε υπόψη. Είναι ξεκάθαρο ότι μιλάμε για το περιουσιακό. Προφανώς είναι το Α και το Ω, έτσι, στη συνολική λύση του Κυπριακού. Πιστεύω ότι αν καταφέρουμε να ξεπεράσουμε το σκόπελο του περιουσιακού, τότε οι πιθανότητες διαλύσεις θα είναι περισσότερες από τις πιθανότητες να καταλήξουν σε διέξοδο. Λοιπόν, άρα θα δούμε τι θα. Κλείνοντας, επειδή αναφέρθηκε και στο θέμα των εγγύσεων, ο κύριος Ακιντζή είπε ότι οι εγγύσεις της Τουρκίας είναι ζωτικές για τους Τουρκοκύπριους. Αν δεν υπάρχουν, λέει, αυτές οι εγγύσεις, μάλλον οι Τουρκοκύπριοι θα απορρίψουν την προτινόμενη λύση. Είπε όμως ότι καταλαβαίνω, λέει, ότι νιώθουν οι Ελληνοκύπριοι ότι αυτό είναι μια απειλή. Οπότε ας βρούμε μια φόρμουλα για να μην είναι απειλή για τους Ελληνοκύπριους. Και εδώ φαίνεται όμως να υπάρχει θέμα, κύριε Τσελεπή. Εδώ πρέπει να κρατήσουμε και το θετικό, κύριε Γεωργίου. Ότι μέχρι εντελώς πρόσφατα η στάση της τουρκοκυπριακής και τουρκικής πλευράς ήταν ότι το θέμα των εγγύσεων είναι λυμένο, υπάρχει η συνθήκη εγγύσης του 60, τελεία. Αυτή τη στιγμή έρχεται ο κύριος Εξεντζή και λέει ότι εμείς θέλουμε τις εγγύσεις της Τουρκίας, αλλά επειδή αυτό συνιστά απειλή για τους Ελληνοκύπριους, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Ανοίγει έναν παράθυρο. Και εμείς τι κάνουμε? Τον πυροβολούμε επειδή άνοιξε αυτόν τον παράθυρο. Αυτόν έχω ακούσει και προηγουμένως από το σταθμό σας. Ναι. Εννοείται με τις δηλώσεις του κυρίου Σιζόπουλου. Ναι. Τι άλλο θέλαμε να πει, δηλαδή? Ωραία. Από τη στιγμή που είπαν ότι ουσιαστικά η υφιστάμενη συνθήκη εγγύησης δεν μπορεί να παραμείνει ως έχει, διότι αποτελεί πηγή ανησυχίας για τους Ελληνοκύπριους, πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Είναι ρογμή στη θέση του στην πάγια που είχαμε μέχρι τώρα. Δεν λέω ότι λύθηκε το θέμα, προσέξτε. Ναι. Λέω όμως ότι πλέον το συζητούν. Mm-hmm. Ναι, δηλαδή είναι ξεκάθαρη και η δική μας θέση ότι εγγύσεις δεν χωράνε σε μια νέα λύση. Εμείς θεωρούμε ότι όποιες εγγύσεις είναι αχρίαστες, πολύ περισσότερο για έναν κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέμε ταυτόχρονα ότι έχουμε και μια κόκκινη γραμμή φρασιολογία που γνωρίζετε ότι αποφεύγω συνήθως να χρησιμοποιώ. Δεν δεχόμαστε επεμβατικά δικαιώματα της Τουρκίας. Αυτή είναι η θέση μας.
Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά και σίγουρα και θα τα ξαναπούμε. Καλή χρονιά, κύριε Τσελεπή. Καλημέρα. Αυτά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και από τον Τουμάζο Τσελεπή. Ήταν η συνέντευξη του κύριου Ακιντζή, πρώτη διακαναλική για το Κυπριακό. Μας τα μετέφερε ο Δημήτρης Αγάδης. Ακούσαμε έτσι τα πρώτα σχόλια από μέρους δύο κομμάτων, ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ. Είμαι σίγουρη ότι σήμερα θα δοθεί βεβαίως συνέχεια από την πολιτική ηγεσία. Θα κληθούν όλοι να σχολιάσουν τη συνέντευξη του κύριου Ακιντζή. Λοιπόν, πάμε στην αρχή ηλεκτρισμού. Όπως διαβάζουμε τουλάχιστον από την εφημερίδα Αλήθεια, να καλημερίσω καταρχήν τον Δημήτρη Κωνσταντίνο από τη ειδική ΕΚΠΕΟ. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνου. Καλημέρα, κύριε Γεωργίου. Όπως διαβάζουμε από την εφημερίδα Αλήθεια, είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Ο κύριος Λακκοτρίπης, ο υπουργός, έχει στα χέρια του την απάντηση της Τρόικας για το θέμα της αρχής ηλεκτρισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αλήθειας, η Τρόικα λέει ότι όσον αφορά το νομικό και ιδιοκτησιακό διαχωρισμό της ΑΕΚ, είναι αυτή η απόφαση, με συγχωρείτε, έχει ήδη έρθει. Στα σχόλια της Τρόικας αναφέρεται στο ότι η πρόταση που διαμορφώθηκε συνάδει με τις μνημονιακές υποχρεώσεις, άρα πάμε με δύο οργανισμούς, όπως λένε οι πληροφορίες, υπό τον έλεγχο του κράτους, και φεύγει η ΑΕΚ από την παράγραφο ιδιωτικοποίησης, αποκρατικοποίησης, πώς το λένε, και πάει στην παράγραφο ενέργεια, στο επικαιροποιημένο μνημόνιο. Να σας ρωτήσω αν έχετε υπόψη σας κάτι, κύριε Κωνσταντίνο. Κύριε Γεωργίου, δεν γνωρίζουμε τίποτα πέρα από αυτά που έχετε δηλώσει και από αυτά που ακούμε και εμείς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπάρχει μια πλήρης συσκότηση το θέμα. Ενσυνείδητα ή όχι, μας έχουν αφήσει εκτός αυτής της όλης της συζήτησης. Είπαμε ξανά και θα το ξαναπούμε ότι είναι εκτός του πνεύματος και των οδηγιών του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, που είχε δηλώσει ξεκάθαρα εκεί στη σύσκεψη ότι πρέπει ο Υπουργός να κάνει συναντήσεις εξαντλητικές με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Καμία μα καμία συνάντηση δεν έχει γίνει. Τα είπαμε ξανά ότι πέραν των τελεσυγγραφικών μηνυμάτων που είχαμε πάρει μέσω του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, εμείς είχαμε δηλώσει τα άτομα τα οποία, όπως μας ζητήθηκε, θα συμμετείχαν σε αυτές τις συναντήσεις για να γίνει ένας διάλογος. Έτσι τον δήλωσε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σε καμία περίπτωση εμείς δεν γνωρίζουμε ούτε τι αποφασίστηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε τι συζητήθηκε. Τουλάχιστον χθες ο Υπουργός Ενέργειας ήταν σε όλα τα κανάλια, μιλούσε, είπε αυτό που λέγαμε αυτόν τον καιρό, ότι μάλλον πάμε σε νομικό διαχωρισμό, δύο οργανισμοί, μια προμήθεια και μια η μεταφορά, το δίκτυο δηλαδή, αλλά θα είναι δύο ημικρατικοί οργανισμοί, δεν θα ιδιωτικοποιηθεί, θα έχετε, λέει, και εσείς τα εργασιακά σας δικαιώματα όπως τα ξέραμε. Αυτά είπε χθες ο κ. Λακκοτρίπης. Κυρία Γεωργίου, είναι αλήθεια ότι εχθές ο κύριος Λακκοτρίπης ήταν λαλίστατος σε αντίθεση με τις προηγούμενες μέρες. Να πούμε ότι δεν έχει πει την αλήθεια. Με αυτά που έχει πει δεν λέει την αλήθεια. Και πραγματικά διαρωτούμαστε, είναι αυτή η πολιτική που θα μπει στο τραπέζι από τούτο και στο εξής, να προσπαθούμε να πούμε στον κόσμο πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Πού ήταν το ψέμα δηλαδή? Το μεγάλο ψέμα για μας είναι ότι είπαν ότι αυτό δεν είναι, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην αρχή ηλεκτρισμού δεν είναι συμβατόν με το τρίτο ενεργειακό πακέτο. Ή κάποιος συμβούλος εκεί ο κύριος συμβουλός, ή σκόπιμα παραπλανή την κοινή γνώμη και σκόπιμα δεν λέει την αλήθεια. Διερωτούμαστε πραγματικά, όταν μέχρι πρόσφατα ξανά ο έμπειρος πρώην ρυθμιστής ενέργειας, ο κύριος Σαμάτ, τον οποίο δεν μπορεί να τον επικαλούνται, ήδη δεν μπορεί να επικαλούνται τη ΡΑΕ επιλεκτικά, τελικά εμείς τι θα πιστέψουμε, την ρυθμιστική αρχή που έχει πάρει, που έχει δώσει τις ρυθμιστικές αποφάσεις βάσει της νομοθεσίας για να είμαστε και συμβατοί με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και με το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο, ή πρέπει να ακούσουμε τον Υπουργό τώρα που λέει ότι το έψαξε, λέει. Μα πού το έψαξε? Αυτό το πράγμα είναι ξεκάθαρο, δεν σηκώνει αμφισβήτηση το τι σημαίνει
συμβατών με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και το Τρίτο Εργατικό Πακέτο. Προς τι αυτή η παραπλάνηση όλη του Κυπριακού λαού και της κοινής γνώμης για να μας πείσουν τώρα ότι ο διαχωρισμός, δηλαδή ακούσαμε και πολιτικούς εχθές που έχουν τοποθετηθεί για το θέμα του διαχωρισμού. Δυστυχώς για αυτούς, κυρία Γεωργίου, έχουμε καταγραμμένες τις απόψεις των πάντων. Προφανώς λέτε για τον κύριο Αβέροφινοφίτου, έκανε χθες μια συνέντευξη. Μα ο κύριος Αβέροφινοφίτου μέχρι πρόσφατα έλεγε ότι αυτό που κάνει αρχή ηλεκτρισμού, ο λογιστικός διαχωρισμός και ο λειτουργικός είναι αρκετό και ικανοποιεί όλες τις ανάγκες τις ευρωπαϊκές. Τώρα όλοι αυτοί ενορχιστρωμένα που βρήκαν ότι δεν είναι συμβατό αυτό που κάνει. Και να πούμε ξανά και το εξής. Η Τρόικα δεν απέτησε νομικό διαχωρισμό. Η Τρόικα αυτών που λέει το μνημόνιο με ό,τι μας λένε ήδη τα λένε αυτά. Εμείς δεν είδαμε μνημόνιο, δεν είδαμε επικαιρομήνιο μνημόνιο. Μιλάει για αποδοτικό και αποτελεσματικό διαχωρισμό, κύριε Γεωργίου. Τώρα, από αυτό μέχρι να βγαίνει το συμπέρασμα ότι πρέπει να γίνει νομικός διαχωρισμός και δύο οργανισμούς, διερωτώμαστε, όπως επίσης διερωτώμαστε, διότι εχθές ο Υπουργός είπε και άλλα πράγματα. Είπε ότι δεν έχουμε πει πέρα από τίτλους ειδήσεως εμείς, δηλαδή οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, για να πείσουμε γιατί δεν πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός. Μα από το πρωί μέχρι τη νύχτα, μέχρι και του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του δώσαμε σχετικό υπόμνημα που του εξηγούσαμε γιατί είναι καταστροφικό για την ΑΕΚ και για τον τόπο ο διαχωρισμός της αρχής ηλεκτρισμού. Είναι με τεκμήρια και με πλήρη επίγνωση το τι θα γίνει. Τώρα, οι ίδιοι όμως δεν έχουν κανέναν επιχείρημα να πούν γιατί πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός. Να θυμίσουμε και στον κόσμο, επειδή αναφερθήκατε στις δηλώσεις του κυρίου Σαμά, ήταν στη Χαραυγή το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, την περασμένη Παρασκευή μάλλον. Ο κύριος Σαμάς και ως πρώην πρόεδρος της ΡΑΕΚ, νομίζω ξεκάθαρα έχει ταχθεί εναντίον του νομικού διαχωρισμού. Έτσι, ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Όχι, δεν έχει ταχθεί εναντίον, γιατί το ίδιο. Όχι, ότι δεν μπορεί, ναι. Μελετώντας ο ίδιος τις ευρωπαϊκές οδηγίες, είναι η ίδια η ΡΑΕΚ που βγάλε τις ρυθμιστικές αποφάσεις για τον λογιστικό και λειτουργικό διαχωρισμό, για να είμαστε συμβατοί με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο. Δεν είμαστε εμείς που επιλέξαμε αυτό το μοντέλο. Και ακόμα δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τις εξαιρέσεις, κυρία Γεωργίου. Αυτά τα πράγματα είναι πραγματικά πρωτόγνωρα, είναι πρόχειρα, επιπόλαια και διερωτούμαστε πραγματικά τι πραγματικά θέλουν να κάνουν σε αυτόν τον οργανισμό. Και να πούμε και το άλλο. Επικαλέστηκε δεύτερη φορά χθες ο κύριος Υπουργός τη ρυθμιστική αρχή, ότι είναι και λέει και απέτηση τη ρυθμιστική αρχή. Ας αποφασίσουν τελικά. Η ρυθμιστική αρχή είναι η ίδια ρυθμιστική αρχή που δήλωσε δημόσια στην Επιτροπή Συμβουλίου της Βουλής ότι ο οργανισμός χρειάζεται τουλάχιστον 4 χρόνια για να μπορέσει να εφαρμόσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις που ήδη έχουν επιβάλει, για να μπορέσει να κατασταλάξει το τοπίο και να φανεί εάν όντως τούτο που γίνεται αυτή τη στιγμή θα βοηθήσει τον ανταγωνισμό, τις τιμές της κιλοβατώρας, τόσους καταναλωτές με λίγα λόγια. Είναι ποια θα επικαλούνται τελικά αυτοί. Διερωτώμαστε πραγματικά, διότι νομίζω στην βιασύνη τους να πείσουν τον κόσμο ότι είναι προς όφελος του κόσμου ο διαχωρισμός, νομίζω ήδη πέφτουν σε αντιφάσεις. Και επειδή εμείς είπαμε ότι μετά τις γιορτές, σε επόμενη ξανά βάλε τις γιορτές, έχουμε καταγραμμένα τα πάντα, έχουμε να πούμε πάρα πολλά, κυρία Γεωργίου, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ούτε την απόφαση γνωρίζουμε, ούτε τι η Τρόικα λέει το γνωρίζουμε. Εμείς σίγουρα θα επανέλθουμε με περισσότερα στοιχεία και θα αποκαλύψουμε το τι συμβαίνει και τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο εις βάρος πάλι του Κυπριακού λαού. Μάλιστα. Διότι στο τέλος θα την πληρώσει πάλι, κυρία Γιώργη, θα το πούμε ξανά και δεν θα κουραζόμαστε να το λέμε, ότι στο τέλος της ημέρας αυτούς τους διαχωρισμούς πάλι θα καλεστεί να τους πληρώσει. Και να πούμε και για το διαχωρισμό. Εμείς προκαλούμε και λέμε αυτό το επιπρόσθετο κόστος που ενδεχομένως θα γίνει με το διαχωρισμό, δηλαδή δύο οργανισμοί με δύο λογισμικά συστήματα, αυτά τα κόστη όλα, ποιος θα τα πληρώνει στο τέλος της ημέρας και προς τι.
για να πετύχουν τι? Θα μειώσουν μήπως την τιμή της κιλοβατόρας, την τιμή του ρεύματος? Ο ίδιος ο μελετητής που επικαλούνται ξανά, όταν σε πρακτικά καταγραμμένα που μας τα έχουν στείλει, μπορεί να είναι κατά λάθος αλλά μας τα έχουν στείλει, ρωτούν τον σύμβουλο αν έχει κάνει μελέτη κόστους ωφέλους για αυτόν τον διαχωρισμό και αν στο τέλος της ημέρας θα έχουμε μείωση της τιμής του ρεύματος. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση, σας παρακαλώ, του σύμβουλου που έχει πάρει 500.000 από τον Κυπριακό λαό? Ότι δεν μπορεί να γίνει τέτοια μελέτη κόστους ωφέλους και ποιο θα είναι το όφελος και αν έχει όφελος, γιατί υπάρχουν τόσοι αστάθμητοι παράγοντες που εχθές ο υπουργός έχει πει τον ένα μόνο, την επικείμενη λύση του Κυπριακού προβλήματος που συζητούσατε προηγουμένως με τους φιλοξενούμενους σας. Η ενδιάμεση λύση φυσικού αερίου. Οι ίδιοι σύμβουλοι που έχουν προσλάβει δεν μπορούν να εκτιμήσουν το όφελος ή τη ζημιά ενός διαχωρισμού του οργανισμού. Άρα τα λόγια είναι περιττά, κύριε. Δεν κλαίμε μετά επί ερυπείων. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σίγουρα μετά τις γιορτές. Ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντίνου. Καλή χρονιά και σε εσάς. Να είστε καλά. Δύο καθηγητές του ΤΕΠΑΚ έχουν κάνει έτσι μια μελέτη με σημαντικά ευρήματα για την ποιότητα του νερού και στο αστικό δίκτυο και στο δίκτυο της επαρχίας, για τους κινδύνους που ελοχεύουν. Νομίζω είναι σημαντικό να τους ακούσουμε. Προτού πάμε σε διαφημίσεις, έχουμε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Δυστυχώς ακόμα μια πυρκαγιά που προκλήθηκε σε σπίτι. Αυτή τη φορά έχει να κάνει με φορτιστή παιδικού παιχνιδιού. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το λέμε και θα το ξαναλέμε. Μην αφήνετε συσκευές και να φεύγετε, ή τέλος πάντων να είμαστε πάντα πολύ προσεκτικοί στο τι αγοράζουμε. Διέτρεξε άμεσο κίνδυνο η οικογένεια από πυρκαγιά στο σπίτι της που προκλήθηκε από φορτιστή παιδικού παιχνιδιού. Μιλάμε για την Λεμεσό. Φαίνεται από τις έρευνες της πυροσβεστικής ότι η φωτιά προκλήθηκε από βραχικύκλωμα σε φορτιστή παιδικού παιχνιδιού. Το έβαλαν εκεί άνθρωποι στο σαλόνι να φορτίσει. Ήταν ένα δώρο που θα το έδιναν την πρωτοχρονιά, ζεύγος συνταξιούχων 72 και 71 χρόνων σε αυτό το σπίτι. Διέμενε το ζεύγος και ξύπνησαν από το θόρυβο της φωτιάς και τους καπνούς που έπνιξαν το σπίτι. Λοιπόν, ακόμη και από έναν φορτιστή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, να είμαστε όλοι πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Χτες μιλούσαμε με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής για τα τζάκια. Είναι όλα πράγματα που δεν πρέπει να διαφεύγουν της προσοχής μας και βεβαίως την ίδια ώρα μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά και ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Όπως είπα και προηγουμένως, θα ασχοληθούμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το νερό. Εξάλλου το νερό είναι πηγή ζωής, το ξέρουμε όλοι και το λέμε καθημερινά. Θα μιλήσουμε με δύο καθηγητές, οι οποίοι ετοίμασαν μια μελέτη με σημαντικά ευρήματα και οι δύο είναι καθηγητές στο ΤΕΠΑΚ. Μιλάμε για την ποιότητα του νερού τόσο στις αγροτικές περιοχές της Κύπρου όσο και στις αστικές. Να δώσουμε το λόγο στους δύο μας καθηγητές. Είναι ο Κωνσταντίνος Μακρύς, είναι επίκουρος καθηγητής στο Διεθνές Ινστιτούτο για την Περιβαλλοντική και τη Δημόσια για το Περιβάλλον, και τη Δημόσια Υγεία στο ΤΕΠΑΚ. Καλημέρα, κύριε Μακρύ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και χρόνια καλά σε όλους τους ακροατές. Χρόνια καλά. Είναι και ο κύριος Γιώργος Μπότσαρης, μικροβιολόγος, επίσης καθηγητής στο ΤΕΠΑΚ. Καλημέρα, κύριε Μπότσαρη, και σε εσάς. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο για τη συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικά τα ευρήματα. Να πω από την αρχή ότι ο κύριος Μακρύς ασχολήθηκε με το δίκτυο του νερού στην επαρχία και ο κύριος Μπότσαρης με το δίκτυο στις πόλεις, το αστικό δίκτυο δηλαδή. Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Μακρύ, να μας πείτε για τα ευρήματα στις αγροτικές μας περιοχές. Έχουμε καλή ποιότητα νερού? Ναι, να πω ότι η έρευνα που κάναμε το περασμένο καλοκαίρι, η οποία ήταν μέρος και μιας διατριβής μεταπτυχιακής που έχουμε στο Ινστιτούτο, που έκανε ο Χρήστος ο Καραγιάννης, ένας μεταπτυχιακός φοιτητής μας, ήταν η συνέχεια της αρχικής έρευνας που κάναμε με τον Γιώργο τον Μπότσαρη πριν μερικούς μήνες, με βάση επίσημα στοιχεία των γεωνομικών υπηρεσιών για τις κοινότητες, τις αγροτικές περιοχές, τα χωριά της Κύπρου,
όπου μελετήσαμε τα δημοσιευμένα στοιχεία σε ό,τι αφορά την ύπαρξη κολοβακτηριδίων και άλλων μικροοργανισμών στο πόσιμο νερό των κοινοτήτων και είδαμε ότι αρκετές κοινότητες είχαν πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ύπαρξη μικροβιακών δεικτών στην ποιότητα του νερού που δείχνανε μια υποβάθμιση της ποιότητας του νερού. Κάτι το οποίο δεν, όπως θα πει και ο συνάδελφος ο Γιώργος Μπότσαρης, δεν συναντάς τόσο συχνά σε αστικά δικτύα. Αυτό κύριε Μακρύ είναι με βάση τα παλιά δεδομένα των κρατικών υπηρεσιών, αυτό που λέτε? Είναι με βάση τα δεδομένα που νομίζω από το 2010 μέχρι και το 2014. Ωραία, και μιλάμε για όλη την Κύπρο. Ποιες κοινότητες έχετε μελετήσει? Εμείς μετά είπαμε με βάση, μας έδωσε ένα ερέθισμα αυτή η προκαταρκτική έρευνα που κάναμε με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, που οφείλω να ευχαριστήσω για το ότι δημόσια και με μεγάλη διαφάνεια δείχνουν και βοηθάνε οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα να βοηθήσει ή να δει την υπάρχουσα κατάσταση. Οπότε πήγαμε εμείς ένα βήμα παραπέρα και είπαμε να πάμε σε κάποια χωριά της επαρχίας Λεμεσού, μιας και το ΤΕΠΑΚ είναι στη Λεμεσό όπως αντιλαμβάνεστε, και είπαμε να κάνουμε και κάτι για εδώ για την τοπική κοινωνία. Και επιλέξαμε 40 κοινότητες, 40 χωριά στην επαρχία Λεμεσού και τα χωρίσαμε αυτά τα χωριά σε δύο ομάδες. Μία ομάδα χαμηλού ρίσκου, δηλαδή τι σημαίνει χαμηλό ρίσκο, σημαίνει χωριά τα οποία τα τελευταία 4 χρόνια δεν είχαν αυξημένα επίπεδα ή καθόλου κολοβακτηρίδια στο πόσιμο νερό τους. Και μετά είχαμε και την ομάδα χωριών ψηλού ρίσκου, όπου συστηματικά τα τελευταία 4-5 χρόνια είχανε περιστατικά εμφάνισης κολοβακτηριδίων στο πόσιμο νερό τους. Πήγαμε σε αυτά τα χωριά, να ευχαριστήσουμε επίσης και τους κοινοτάρχες, οι οποίοι όλοι ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά μας για να πάρουμε πληροφορίες από την κοινότητά τους σε ό,τι αφορά το πώς χλωριώνουν το νερό τους, από πού προέρχεται το νερό τους, αν γυμνιάζει με κάποιες φάρμες ζώων, ποιος είναι ο πληθυσμός του χωριού, κάθε πόσο, για παράδειγμα, καθαρίζουν τη δεξαμενή του νερού, γιατί όπως ξέρετε από τη διάκριση που έρχεται το νερό, πάει προσωρινά σε μια μεγάλη δεξαμενή νερού και μετά διοχετεύεται στο δίκτυο του χωριού. Οπότε εκεί μέσα στη δεξαμενή γίνεται και κάποια χλωρίωση, αν γίνεται. Γιατί εμείς είδαμε ότι ένα αρκετά μεγάλο μέρος των χωριών που είχαν πρόβλημα με κολοβακτηρίδια δεν είχαν κανένα σύστημα χλωρίωσης, απολύμανσης να το πω έτσι. Δεν καθάριζα δηλαδή τις δεξαμενές, να το πούμε έτσι απλά. Όχι, δεν υπήρχε σύστημα. Σύστημα. Ναι, και αυτό που λέτε, αλλά γενικά δεν υπήρχε κανένα σύστημα απολύμανσης του νερού. Ωραία, δεν γινόταν καμία απολύμανση. Να τα πούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά, να βάλουμε στην κουβέντα και τον κύριο Μπότσαρη, ο οποίος επαναλαμβάνω ότι μελέτησε την ποιότητα του νερού στις αστικές περιοχές. Επικεντρωθήκατε κι εσείς στη Λεμεσό, κύριε Μπότσαρη. Ναι, ναι. Ωραία. Πίνουν καλό νερό οι Λεμεσανοί, έτσι, να ξέρουμε. Συγγενικές γραμμές, ναι. Ξέρουμε ότι η παροχή στους πολίτες ασφαλούς νερού είναι ίσως η πιο σημαντική υποχρέωση της πολιτείας. Δεν σας ακούμε όμως πολύ καλά, είναι λίγο, ο ήχος δεν είναι πολύ καθαρός. Ξέρουμε, λέω, ναι, ότι η παροχή στους πολίτες ασφαλούς νερού είναι ίσως η πιο σημαντική υποχρέωση που έχει η πολιτεία. Και παραμένει μέχρι και σήμερα ακόμα να είναι μια τεχνολογική πρόκληση. Και ξέρουμε ότι τα περισσότερα συστήματα διανομής, εδώ εστιάζουμε στο σύστημα διανομής, αποτελούνται από σωλήνες οι οποίες είναι από διαφορετικές ηλικίες αλλά και υλικά. Και γνωρίζουμε επίσης ότι μπορούν να τροφοδοτούνται από διαφορετικές πηγές αλλά και να είναι αποτέλεσμα διαφορετικών επεξεργασιών. Τα περισσότερα συστήματα τώρα γνωρίζουμε ότι στο σημείο εισδοχής του συστήματος παρέχουν ασφαλές νερό. Είναι όμως αποδεκτόν και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα ότι κάτι μεταφορά εντός του συστήματος. Η ποιότητα του νερού υποβαθμίζεται και αυτό οφείλεται στο σχηματισμό βιοφύλλων μέσα στις σωλήνες με την παράδοση των χρόνων. Εμείς αυτό που κάναμε στη Λεμεσό ήταν να μαζέψουμε έτσι δείγματα, μια πιλωτική μελέτη να την ονομάσουμε, από 24 σημεία, τα οποία έχουμε αναλύσει και έχουμε καταλήξει στο να δώσουμε μια εικόνα για το μικροβίωμα, δηλαδή για τους μικροοργανισμούς οι οποίοι βρίσκονται στην υδατική φάση του συστήματος διανομής της Λεμεσού, που ήταν μια πληροφορία η οποία ήταν, ανακοινώθηκε για πρώτη φορά. Πολύ σημαντικό. Άρα εσείς λέτε ότι είναι καλή η ποιότητα του νερού στην πόλη της Λεμεσού?
Ναι, ναι, να αναφέρω ότι δεν έχουμε απομονώσει από το δίκτυο διανομής μικροοργανισμούς όπως είναι το E. coli για παράδειγμα. Το οποίο τι είναι αυτό? Το οποίο είναι ο κατεξοχήν, να το ονομάσουμε, μικροοργανισμός δείχτης επιμόλυσης του νερού με κόπρανα. Έτσι δεν είχαμε κανένα θετικό δείγμα για E. coli. Είχαμε όμως 6 από τα δείγματα μας, τα οποία ήταν επιμολυσμένα με κολοβακτηρίδια. Και επίσης από 5 δείγματα απομονώθηκα ψευδομονάδες. Να πω την αλήθεια τώρα, μπορεί να είναι και δικό μου λάθος, εγώ είμαι λεμεσανή. Είναι αλήθεια ότι μετά το αποχετευτικό και τα λοιπά, το τελευταίο διάστημα, νιώθω ότι υπάρχει μια άλλη γεύση στο νερό. Είναι προσωπική μου άποψη, μπορεί να κάνω και λάθος. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι και καλό, έτσι? Η γεύση εννοείται ότι... Ναι, να πω την αλήθεια, δεν μπορώ να το πιω, ναι, δεν μπορώ να πιω αυτό το νερό και πάντα θεωρούσα ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά εσείς λέτε ότι είναι καλό το νερό. Ναι, σε γενικές γραμμές εμείς αυτό που λέμε είναι το νερό που φεύγει από τη διαπρομήθεια είναι καλό. Μετά εντός του συστήματος διανομής υπάρχει μια ποιοτική υποβάθμιση του νερού, η οποία όμως δεν απειλεί σημαντικά σήμερα τη δημόσια υγεία. Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Να επανέλθω πίσω στις κοινότητες. Άρα μετά από αυτή την έρευνα, κύριε Μακρύ, αντιλαμβάνομαι κάνετε και κάποιες συστάσεις. Δηλαδή ίσως πέραν του δικτύου να επικεντρωθούμε στις δεξαμενές, λέτε, έτσι? Ναι, εμείς δεν πήγαμε μέσα στο δίκτυο, έτσι, για να μην περιπλέξουμε τα πράγματα. Δεν πήγατε, ωραία. Άρα δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα κατά πόσο τα κολοβακτηρίδια που μετράμε είναι... βρίσκονται στη δεξαμενή ή βρίσκονται μέσα στο δίκτυο της κοινότητας. Τα οποία, μιας και τα αναφέρατε, συγγνώμη που σας διακόπτω, και εσείς και ο κύριος Μπότσαρης, όταν μιλάμε για κολοβακτηρίδια, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι για την υγεία μας, δηλαδή είναι πολύ σοβαρό αυτό, αν καταναλώνουμε νερό για συνεχή χρόνια με κολοβακτηρίδια, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην υγεία μας αυτό, κύριε καθηγητά? Είναι γενικά ένας μικροβιακός δείκτης ο οποίος δεν περιέχει ρίσκο, δεν είναι παθογόνο, παθογόνο μικροοργανισμός και νομικά η παρουσία των κολοβακτηριδίων χωρίς να υπάρχει ταυτόχρονα και E. coli, το οποίο είναι παθογόνο, κάποια strains είναι παθογόνα, δεν ενεργοποιείται κάποιο ελεκτρικό μηχανισμό για να υπάρχει διχρονική παρέμβαση. Κάτι είπε ο κ. Μπότσαρη. Γι' αυτό κάτι είπατε, κύριε Μπότσαρη. Ναι, ναι, κάποια στελέχη του E. coli είναι δυνητικά παθογόνα. Το οποίο είναι είδο κολοβακτηρίδιου, έτσι, το E. coli, από ό,τι κατάλαβα. Είναι το κυριότερο μέλο αυτή τη ομάδα των μικροοργανισμών που είναι τα κολοβακτηρίδια. Ωραία. Άρα, εσεί τουλάχιστον, γιατί επαναλαμβάνουμε τώρα για τι αγροτικέ περιοχέ, στην Λεμεσόπαντα μιλάμε. Τι συστήνετε, περισσότερος καθαρισμός και αυτή η χλωρίωση που λέτε στις δεξαμενές? Να πω ότι τα κολοβακτηρίδια που μετράμε εμείς στο πόσιμο νερό που μετρήθηκαν στο εργαστήριο του κ. Μπότσαρη, απλώς αποτελούν έτσι μια προειδοποίηση, να το πούμε έτσι, για την πιθανή εισρωή κάποιων παθογόνων και άλλων βακτηριδίων που μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στη δημόσια υγεία. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Εμείς αυτό το οποίο συμπεράναμε στο τέλος είναι ότι πρώτον οι κοινότητες που είχαν όντως συστηματικά μακροχρόνιο πρόβλημα με κολοβακτηρίδια στο νερό τους είχαν και συστηματική έλλειψη συστήματος χλωρίωσης στο νερό τους ή ένα πεπαλαιωμένο σύστημα χλωρίωσης. Τώρα, κάνει να πούμε ποιες είναι αυτές οι κοινότητες ή έστω να δώσουμε... Δεν χρειάζεται. Τα στοιχεία μας είναι διαθέσιμα στις υγειονομικές υπηρεσίες. Μπορούμε ανά πάσα στιγμή να τους τα δώσουμε. Να επανέλθω στον κύριο Μπότσαρη, γιατί αυτό που σας είπα πριν, κύριε Μπότσαρη, προφανώς δεν είναι μόνο εγώ που το βλέπω, γιατί βλέπω εδώ και μήνυμα ακροατή που λέει υπάρχει υπερβολική χλωρίωση, λέει, στο δίκτυο διανομής στη Λεμεσό. Τι γίνεται με αυτό? Παρ' όλα αυτά, να αναφέρω εγώ ότι υπολοιμματικό χλώριο εμείς δεν βρήκαμε μέσα στα δείγματα και στα 24 δείγματα τα οποία αναλύσαμε στην πιλωτική μελέτη μας. Δεν βρήκαμε χλώριο. Το χλώριο τοποθετείται, αλλά σιγά σιγά διαλύεται, να το πω έτσι απλά, με αποτέλεσμα να έχουμε και τους μικροοργανισμούς, γιατί το χλώριο χρησιμοποιείται πρωτίστως για να αντιμετωπίσει τους μικροοργανισμούς, για να καθαρίζει το νερό, έτσι απλά. Ναι, ναι. Κύριε Μακρύ, ρωτάει επίσης κόσμος για το γεγονός, παρόλο που λέτε εσείς ότι δεν έχετε επισέλθει στο δίκτυο, αλλά επειδή ξέρει ο κόσμος ότι πολλές σωλήνες είναι από αμίαντο και τα λοιπά, το φοβάται αυτό ο κόσμος? Ναι. Για τον αμίαντο συγκεκριμένα, εντάξει, δεν θα έλεγα ότι υπάρχει άμεσο ρίσκο για τη δημόσια υγεία, γιατί συνήθως με βάση τα επιστημονικά δεδομένα που υπάρχουν,
Ο κίνδυνος για την υγεία του ανθρώπου από έκθεση σε ίνες αμιάντου συνήθως είναι μέσω της εισπνοής και όχι τόσο μέσω της κατάποσης νερού, για παράδειγμα, που περιέχει, που έχει έρθει προηγουμένως σε επαφή με σωλήνες αμιάντου. Έτσι να καταλαβαίνω. Νομίζω ναι, νομίζω ήσασταν σαφέστατος. Ωραία, να ρωτήσω τώρα όλα αυτά τα πολύ σημαντικά ευρήματα. Εσείς έχετε κάνει αυτή τη μελέτη, την παρουσιάσατε και ως ΤΕΠΑΚ την πήρα στα χέρια τους οι αρμόδιες αρχές να τη δουν, να τη μελετήσουν ή όχι, αν θέλουν, πώς θα διαχειριστείτε από εδώ και πέρα αυτή τη μελέτη και πώς θα αξιοποιηθεί. Στην ημερίδα την οποία είχαμε πρόσφατα ήταν παρόντες και αρκετά μέλη των υγειονομικών υπηρεσιών. Το δικό μας το report είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε θέλει να έχει πρόσβαση, γιατί η έρευνα που κάνουμε στο Πανεπιστήμιο είναι για την τοπική κοινωνία. Όποιος θέλει να πραγματικά να δει αυτά τα δεδομένα, είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Νομίζω είναι καλό οι αρμόδιες αρχές αυτού του κράτους, γιατί όχι να μην τις έχουν αυτές τις μελέτες. Είναι ό,τι έχουμε, σίγουρα είναι προς το καλύτερο για να διορθωνόμαστε. Κύριε Μπότσαρη, θέλετε να πείτε κάτι άλλο? Όχι, απλά να μην πανικοβληθεί ο κόσμος. Όχι, αφού μας είπε ότι είναι καλή η ποιότητα του νερού και ο ένας και ο άλλος. Εντάξει, λίγο κάποια μικροπροβλήματα στις κοινότητες, αλλά στις αστικές περιοχές είναι καλή η ποιότητα του νερού. Έτσι. Ναι. Ωραία. Κύριε Μακρύ, εσείς θέλετε να συμπληρώσετε κάτι τελευταίο? Νομίζω ότι το θέμα της ποιότητας του νερού στις κοινότητες χρήζει έτσι μια μεγαλύτερη προσοχή από τους υπευθυνούς, λόγω του ότι υπάρχει ένας αρκετά σημαντικός πληθυσμός, ένα κομμάτι του κυπριακού πληθυσμού, περίπου 30% ζει σε τέτοιες περιοχές και όπως αντιλαμβάνεστε η ποιότητα του νερού είναι διαφορετική λόγω του ότι δεν υπάρχει για παράδειγμα κεντρικό σύστημα επεξεργασίας νερού ή μια κάποια άλλη αρχή ή τα άτομα που διαχειρίζονται το σύστημα χλωρίωσης, απολίμανσης του πόσιμου νερού ή γενικότερα τις δεξαμενές που υπάρχουν και το καθαρισμό τους, δεν έχουν απαραίτητη επιμόρφωση και κάτι θα πρέπει να γίνει γι' αυτό. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ κύριε Μακρύ. Κύριε Μπότσαρη, θέλω να σας ρωτήσω κάτι για το εμφιαλωμένο νερό. Αν είναι όμως, αν θέλετε κύριε Μακρύ, να σας αποδεσμεύσω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλή χρονιά και σε εσάς. Μιας και σας έχουμε, να αξιοποιήσουμε την παρουσία σας και ως μικροβιολόγου, δώστε μας λίγο κάποιες πληροφορίες για το εμφιαλωμένο νερό. Είναι αλήθεια ότι όταν αγοράζουμε εμφιαλωμένο νερό, δεν πρέπει να ξαναγεμίζουμε την πλαστική μπουκάλα, κύριε Μπότσαρη, γιατί εκεί αναπτύσσονται μικροοργανισμοί? Όχι, δεν είναι για το ανάπτυξη μικροοργανισμών. Κατά κύριο λόγο που γίνεται αυτό είναι για να μην έχουμε μετανάστευση πλαστικοποιητών από το μπουκάλι μέσα στο νερό και κυρίως της φεόλης. Κατά τα άλλα, το εμφιαλωμένο νερό θα πρέπει και αυτό, όπως και το νερό της πόλης, να συνάδει με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς όσον αφορά τα μικροβιολογικά κριτήρια. Δηλαδή, οι πηγές πρέπει και ελέγχονται από τις αρχές, ούτως ώστε το νερό το οποίο εμφιαλώνεται να είναι μικροβιολογικά ασφαλές. Ναι, αυτό είναι σίγουρα δεδομένο, πρέπει να είναι ασφαλές. Απλώς σας το ρωτώ γιατί νομίζω, είμαι σίγουρη το έχετε δει και εσείς και πολύ κόσμο εγώ τον βλέπω να παίρνει τις μπουκάλες, είτε μικρές είτε μεγάλες, και να τις ξαναχρησιμοποιεί. Είτε ξέρω εγώ, οι οικοκυρές πλένουν μια μεγάλη μπουκάλα πλαστική του νερού και βάζουν μέσα, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάνουν λεμονάδα. Αυτό, ναι, εσείς... αυτό μπορεί να υπάρχει, ναι, μετανάστευση πλαστικοποιητών για τον λόγο ότι είναι διαφορετικό. Να βάλουμε κάτι άλλο, κάτι το οποίο είναι πιο. Ή βάζουν μέσα λάδι, ας πούμε, ελαιόλαδο. Αυτό να αντιλαμβάνεστε ότι είναι διαφορετική η χημική σύσταση του. Αποτέλεσμα να έχουμε σε διαφορετικές συνθήκες τον μπουκάλι, οι οποίες θα πρέπει δεν είναι τον μπουκάλι αυτό για να μπαίνει λάδι μέσα. Είναι για να μπαίνει νερό, το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο pH, για παράδειγμα, και δεν μπορεί να βάλει κάτι άλλο, γιατί επάγει. Ίσως επάγεις μετανάστευση πλαστικοποιητών στην υδατική φάση. Είναι ξεκάθαρο. Εσείς ως επιστήμονες συστήνετε στο κοινό να μην επαναχρησιμοποιούν τα πλαστικά μπουκάλια, καλύτερα. Ναι. Αναγράφεται και πάνω στα μπουκάλια. Ναι. Να ρωτήσουμε ακόμη κάτι άλλο. Πολλές φορές μπορεί να δεις ένα μπουκάλι νερό που είναι αυτά στα ψυγιάκια που μπαίνουν τα πλαστικά και μπορεί να βλέπεις πολλές φυσαλίδες μέσα, φουσκάλες, να το πω έτσι χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει κάτι? Όταν έχει μπουκάλια αυτά που λέτε τα ψυγεία, το πρόβλημα με αυτά είναι ότι έχουν μέσα ένα ντεπόζιτο εσωτερικό, το οποίο θα πρέπει να καθαρίζεται. Δηλαδή, το νερό το οποίο είναι μέσα στη μπουκάλα
είναι ως επιτοπλίστων είναι καθαρό. Τι γίνεται όμως, επειδή αποθηκεύεται μέσα στο ψυγείο σε εσωτερικό τυπόζητο. Σε αυτό το τυπόζητο σχηματίζονται αυτά τα δύο φίλμ, τα οποία ονομάζουμε στη μικροβιολογία. Σκεφτείτε λίγο πολύ, όπως έχετε δει τον νεκτήραν κάτω στο σίγμα, αυτή έτσι μια πράσινη συνήθως μεβράνη βιολογική είναι αυτά τα δύο φίλμ. Άρα σχηματίζονται μέσα σε αυτό το τυπόζητο, κατά αποτέλεσμα να επιβαρύνεται και να επιμολύνεται το νερό. Άρα το τυπόζητο του ψυγείου θα πρέπει και αυτό να καθαρίζεται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Δεν πρέπει δηλαδή με το να βάζουμε μια καινούργια φιάλη να εφησυχαζόμαστε μια λέμε ότι το νερό είναι εντάξει, πρέπει και το ψυγείο το εσωτερικό να καθαρίζεται το τυπόζητο, ο χώρος δηλαδή ψήξης. Ήρθαν τώρα έτσι δύο μηνύματα που έχουν να κάνουν με την μελέτη που κάνατε. Το ένα τώρα δεν ξέρω αν μπορείτε εσείς, λέει ένας ακροατής, όταν λέμε λέει, στις κοινότητες, να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για όσες έχουν διατρήσεις. Η μελέτη που κάνατε, έτσι. Άρα το ξεκαθαρίζουμε για όσες έχουν διατρήσεις. Και το άλλο είναι ενδιαφέρον, λέει η ακροατής, να μάθουμε αν η έρευνα των καθηγητών περιελάμβανε το τελικό σημείο, δηλαδή τη βρύση στο σπίτι του καταναλωτή. Η έρευνα η δική μας. Ήταν από το τελικό σημείο, από το TAP. Μάλιστα. Δηλαδή πήγαμε στο σπίτια και πήραμε από τα σπίτια. Ναι, είναι για να μετρήσουμε ακριβώς, για να ποσοτικοποιήσουμε την έξαση και των κίνδυνων που έχει ο πληθυσμός από το νερό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπότσαρη, ευχαριστώ. Να ευχηθώ και σε εσάς καλή χρονιά, ό,τι καλό, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι καλό, λέει και ακροατής, αυτές οι μελέτες να πηγαίνουν και στα σωστά χέρια εκεί που παίρνονται και αποφάσεις να τις μελετούν και να λαμβάνουν τα μέτρα τους. Όσον αφορά το δίκτυο διανομής της διανομής, να αναφέρω ότι έχουμε δημοσιεύσει τη μελέτη σε επιστημονικό περιοδικό, άρα είναι διαθέσιμη. Μπορεί να την βρει αυτή τη μελέτη κάποιος και στην ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ? Ναι, μπορεί να τη βρει στο περιοδικό, είναι το Environmental Monitor, για να ξέρουμε την είναι δημοσιευμένη σε επιστημονικό περιοδικό. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά, κύριε Μπότσαρη. Να είστε καλή καλά. Καλή χρονιά και σε εσάς και στα τράπεζα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Μπότσαρης, μικροβιολόγος, καθηγητής στο ΤΕΠΑΚ, και προηγουμένως μιλήσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Μακρύ, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Διεθνές Ινστιτούτο για την περιβαλλοντική και δημόσια υγεία επίσης του ΤΕΠΑΚ. Δύο πολύ σημαντικές, μάλλον μια πολύ σημαντική έρευνα. Η μία κάλυψε το δίκτυο της επαρχίας στη Λεμεσό και η άλλη το δίκτυο στην πόλη, στις αστικές περιοχές. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γράφουν και οι εφημερίδες, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε και ένα τραγούδι και θα ανοίξουμε και το αθλητικό παράθυρο. Θα σας διαβάσω εγώ τις εφημερίδες σήμερα, τα ένθετα των αθλητικών. Λοιπόν, στο φιλελεύθερο μέσο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρώτη κατοικία, έγκριση από την Κομισιόν, αναμένει η κυβέρνηση για την εφαρμογή του σχεδίου. Απόπειρα δολοφονίας του Γεωργίου πριν από 20 ημέρες, λέει, πατέρας από τη μια φατρία πήγε στην άλλη. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να κάνουμε δηλώσεις είτε από συγγενείς, είτε αυτά τα πράγματα αφορούν τις διοκτικές αρχές και δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει όλη η κοινωνία να μαθαίνει. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι θεωρούν ότι πουλούν φύλλα με αυτόν τον τρόπο. Κρίνεται το μέλλον του σκυβαλότοπου Κοτσάτη. Σήμερα θα διαφανεί αν η Λευκοσία θα βουλιάξει στα σκουπίδια. Από σκουπίδια σε σκουπίδια πάμε. Στη σημερινή, απαιτεί εγγυήσεις και εκπεριτροπής Προεδρία ο Ακιντζή. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιστρέψουν όλοι οι πρόσφυγες. Οι έπικοι, λέει, θα παραμείνουν στο νησί και μετά τη λύση. Είναι από τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Ακιντζή. Είναι το πρωτοσέλιδο σήμερα στη σημερινή. Αγνοούμενοι παραδίδονται ως τα ελλαδιτών που βρέθηκαν στον Τύμβο. Βέλγιο, συλλήψεις υπόπτων για χτύπημα την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Τζιχαντιστές έχουν οδηγό ακόμα και για βιασμούς γυναικών. Αν είναι δυνατόν. Στην εφημερίδα Αλήθεια, στα χέρια λακκοτρύπη η απάντηση της Τρόικας, ήρθε χθες και παραδόθηκε στον Υπουργό Ενέργειας. Θα δημιουργηθούν, λέει, δύο οργανισμοί υπό τον έλεγχο του κράτους. Ψάχνουν την άκρη στα τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, ο λόγος για το φωνικό. Σφυροκοπείται ο ISIS, χάνουν έδαφος οι τζιχατιστές, λέει η εφημερίδα Αλήθεια, και ο Αβεροφινοφίτη που μας λέει ότι τα καλύτερα για την Κύπρο έρχονται. Άντερε, πεαλών. Στον πολίτη, θα επιστρέψουν Ελληνοκύπροι σε μικρούς αριθμούς, στην πλειοψηφία πληθυσμού και γης, επιμένει ο Ακιντζή, διακαναλική συνέντευξη του Τουρκοκύπριου ηγέτη στα κατεχόμενα. Ελληνοκύπροι εκπαιδευτικοί στα κατεχόμενα, στα σχολεία χτίζονται η ειρήνη και η φιλία, γράφει ο πολίτης. Είμαστε και εμείς άνθρωποι, τα προσφυγόπουλα της Κοφίνου, χθες στην Βουλή, άλλος τίτλος της εφημερίδας, και βεβαίως αρκετά άλλα. Και στην εφημερίδα Χαραυγή,
Και τελειώνουμε με τις εφημερίδες. Ωράριο αναρχίας στο λιανικό εμπόριο είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Αυτός ο τσαμπουκάς που έχουν οι μεγαλοεπιχειρηματίες που λένε από τώρα ότι θα είναι ανοιχτοί και τις Κυριακές, παραβιάζοντας βέβαια την νομοθεσία του 2006 που ισχύει τουλάχιστον μέχρι να έχουμε την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν κάποιος δείχνει τόσο τσαμπουκά, σίγουρα έχει πλάτες. Και σίγουρα οι πλάτες δεν είναι ούτε οι δικές μου ούτε οι δικές σας. Προφανώς είναι οι πλάτες αυτών που κυβερνούν. Ελληνοκύπρια εκπαιδευτικοί με δέντρα ελιάς επισκέφθηκαν τουρκοκυπριακά σχολεία. Πρόοδο σε όλα τα θέματα βλέπει ο Ακίντζη και μια ώρα χαράς μοιράστηκα με προσφυγόπουλα στην Κοφίνουσα εκδήλωση του ΑΚΕΛ και της ΠΕΟ που πήγαν χθες εκεί και έκαναν έτσι μια ωραία γιορτή για τα παιδιά και όχι μόνο που είναι εκεί στην Κοφίνου. Αυτά κυρίες και κύριοι και από την εφημερίδα Χαραυγή. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Λιμιτέρ. Λοιπόν, θα ανοίξουμε μαζί και το αθλητικό παράθυρο. Κυριαρχεί η χθεσινή συνάντηση του πρόεδρου της ΚΟΠ, του κ. Κουτσοκούμνη, με τους διαιτητές. Αλλά βεβαίως και η είδηση που έσκασε σαν βόμβα από την τουρκοκυπριακή εφημερίδα Κύπρης, που μας λέει ότι ήταν Κύπριος αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο Best. Θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο για τον Best. Λοιπόν, να δούμε τις εφημερίδες και να κάνουμε αρχή βεβαίως με τη χθεσινή συνάντηση του κυρίου Κουτσοκούμνη. Μίλησε για τα σοβαρά και επαναλαμβανόμενα τις τελευταίες εβδομάδες διαιτητικά λάθη που όπως λέει και ο ίδιος προκάλεσαν την αντίδραση της ΚΟΠ. Είχε συνάντηση, ζήτησε ο ίδιος και είχε συνάντηση χθες με τους διαιτητές, το οίκημά τους εκεί. Τους εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή του. Μίλησε μετά τη συνάντηση, μίλησε και στα μέσα ενημέρωση ο κ. Κουτσοκούμνης. Βεβαίως ήταν διαιτητές στην κατηγορία elite και δεν δίστασε να τους μεταφέρει και το μήνυμα πως αν συνεχιστούν, είπε, τα σοβαρά λάθη, τότε κάποιοι διαιτητές θα παύσουν να είναι διεθνείς ή θα αποχαιρετήσουν την πρώτη κατηγορία. Συγκεκριμένα ο κύριος Κουτσοκούμνης είπε ότι είναι η χειρότερη διαιτητική περίοδος που έχω διανύσει, λέει. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Στις τελευταίες 4 με 5 αγωνιστικές είδαμε τα έσχιστα από τους διαιτητές μας. Αυτά είναι λόγια του πρόεδρου της ΚΟΠ. Πρώτη φορά, λέει, υπάρχει τόσο μεγάλη αλλίωση στον βαθμολογικό πίνακα και αν συνεχιστούν αυτά τα λάθη τότε κάποιοι θα αποχαιρετήσουν την πρώτη κατηγορία. Σας μετέφερα έτσι μερικά από τα πιο σημαντικά από αυτά που δήλωσε ο κύριος Κουτσοκούμνης και είπε ότι κανένας δεν είναι άμυρος ευθυνών. Δεν ξέρω αν αυτό αφορά και την ηγεσία της ΚΟΠ. Εν πάση περιπτώσει είναι κουβέντες πολύ σοβαρές και δεν μπορεί να τις αφήσει κανείς να περάσουν απαρατήρητες, πόσο μάλλον οι ίδιοι οι διαιτητές, οι οποίοι είναι ξεκάθαρο, το βλέπουμε όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο, ότι έγιναν σοβαρότατα λάθη. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κουτσοκούμνη και για τους διαιτητές. Είναι και το κύριο θέμα στην Sport Time της σημερινής. Να πάμε στον πολίτη, στο γήπεδο του πολίτη. Ημερολογιακός χάρτης. Εδώ ο πολίτης στο ένθετό του μας ενημερώνει για το πρόγραμμα για το Champions League και το Europa League για την περίοδο 2016-2017. Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να τα αναφέρω όλα αναλυτικά. Τα έχει ανακοινώσει η UEFA, μπορείτε να τα δείτε όσοι ενδιαφέρεστε. Όλα μέχρι τον Μάη του 2017 που θα έχουμε τον τελικό. Λοιπόν, στην πίσω σελίδα του πολίτη ο Μέση κλείνει τα 500, μέχρι τώρα κέρδισε 26 τίτλους και πέτυχε 424 γκολ. Αν γράφει ο πολίτης, ο Λουίς Ενρίκε επιλέξει να μην τον ξεκουράσει και ο Λιονέλ Μέση αγωνιστεί σήμερα με την Μπέτις στην Βαρκελόνη, αυτό θα είναι το 500ο παιχνίδι του Αργεντίνου Superstar με την φανέλα της Μπαρτσελόνα. Μιλάμε για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον κόσμο τα τελευταία χρόνια που έγινε ο πιο πολύτιμος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου της Μπαρτσελόνα. Κέρδισε 26 τίτλους, ανάμεσά τους 4 Champions League. Σημείωσε 424 γκολ από τον ντεπούτο του στις 16 Οκτωβρίου του 2004.
Λοιπόν, φαίνεται όμως ότι κάποιοι πετάσουν τα εκατομμύρια έτσι. Η Manchester City, κυρίες και κύριοι, προσφέρει 7 εκατομμύρια, παρακαλώ, τον χρόνο περισσότερα από την Μπαρτσελόνα για να πάρει τον Λιονέλ Μέση. Η φημολογούμενη συμφωνία του Pep Guardiola με την Manchester City έχει φουντώσει τα σενάρια που τους θέλουν να ετοιμάζονται από τώρα για πολλές και χειρές μεταγραφές το ερχόμενο καλοκαίρι. Πάρουν δηλαδή και τον Guardiola και θέλουν να πάρουν και τον Messi. Και επαναλαμβάνω, προσφέρουν 7 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο περισσότερα από όσα του δίνει η Μπαρτσελόνα. Γκολ κορυφής από Jason. Το τρίτο του γκολ με την φανέλα της Walsall πέτυχε προχθές ο Jason Δημητρίου, λέει. Κύπριος ο George Best, θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Είπαμε, είναι σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Κύπρης, της τουρκοκυπριακής εφημερίδας. Απογοητευμένη κόπα από την διαιτησία. Φυλάκιση με αναστολή σε οπαδό, λέει ο πολίτης. Το επαρχιακό δικαστήριο Λευκωσίας καταδίκασε 20χρονο σε ποινή φυλάκισης 21 ημερών με τριετή αναστολή. Τον βρήκε ένοχο σε αδίκημα που αφορούσε μεταφορά επιθετικού οργάνου στην γειτνιάζουσα περιοχή αθλητικού χώρου. Υπόδρομος κρίνεται ο τίτλος. Σήμερα είναι η τελευταία υποδρομιακή συνάντηση. Γκολ στην φτώχεια. Η ΑΕΚ, λέει, αντιμετώπισε την Εθνική Αστέγων, παγκόσμια πρωταθλήτρια, πριν από μερικούς μήνες στην Χιλή. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον πολίτη. Πάμε στην Χαραυγή. Ασκήσεις επί χάρτου για το σχήμα, ο λόγος για την Ομόνοια, και είμαστε στο ένθετο της Χαραυγής. Πρώτες αποδεσμεύσεις στην Σαλαμίνα, Μάρτσεφ και Ονορέ αποτελούν από χθες επίσημα παρελθόν. Αναμένεται, λέει, να υπογράψει σήμερα ο Τιάκο Κόμες, ενδιαφέρον για τον Μάτσι. Ισπανία, πλούσιο το αγωνιστικό πρόγραμμα σήμερα. Στην Ισπανία, Ευρωλίκα, δύσκολη εκτός έδρας δοκιμασία περιμένει στην Τουρκία τον Παναθηναϊκό. Εθνικός, σε καλό δρόμο συζητήσεις για απόκτηση Σέρβου επιθετικού. Αγία Νάπα, εξελίξεις για ενίσχυση μετά τον καθοριστικό αγώνα του Σαββάτου. Το μπάσκετ έχει προοπτική για το μέλλον. Στην διάθεση του Κρίστιαν Σένο Μοντέιρο, ο λόγος για την ΑΕΚ. Κομβικό ντέρπι για την ανόρθωση είναι το παιχνίδι με την Ομόνοια. Και στην ΑΕΛ τηρούν στάση αναμονής. Στην πίσω σελίδα της Χαραυγής, πειρά Κουτσοκούμνη κατά διαιτητών, μίλησε για αλλίωση στη βαθμολογία λόγω διαιτητικών λαθών, σας τα είπα προηγουμένως, και ότι έδειξε την πόρτα εξόδου σε μερικούς αν συνεχίσουν και πολλά άλλα. Premier League, λευκή ισοπαλία στον ντέρπι κορυφής. Ανακοινώθηκε και το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Κυπέλου, μιλάμε για τους πρώτους αγώνες της δεύτερης φάσης. Έχουμε παιχνίδι τα φώτα. Στις 4 έχουμε Άρης Ολυμπιακός και στις 6 Ανόρθωση Αναγέννηση Δερίνιας. Αυτό είναι την Τετάρτη 6 του Γενάρη. Την μεθεπόμενη Τετάρτη 13 του μήνα έχουμε τα παιχνίδια ΑΕΛ Αγία Νάπα Νέα Σαλαμίνα ΑΠΟΕΛ. Τα φώτα έχουμε επίσης και το παιχνίδι στις 4 της Ομόνιας με τον Εθνικό. Ενώ 20 του Γενάρη ένα παιχνίδι Απόλλων Ερμής Αραδίπου. Άνετη πρόκριση για την Φουτσαλική Ομόνια, κέρδισε χτες 7-0 τον Εθνικό Λατσιόν. Μιλάμε για το κύπελο στο Φούτσαλ, άρα πήγε στους 8 η Ομόνια. Η Αλκή απέκτησε τον Σταύρο Νικολάου, η Αλκή Ορόκλινης ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου Σταύρου Νικολάου. Ενισχύσεις και αποχωρήσεις στην Μπαρτσελόνα. Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό, μιλάμε για το EuroLeague στο μπάσκετ βέβαια. Και πάμε στη Sport A. Διπλό χτύπημα. Τελειωμένη θεωρείται η μεταγραφή του Μιλάνοφ για το ΑΠΟΕΛ που πλησιάζει και στην απόκτηση του Γιάννη Γιαννιωτά με δανεισμό από το Ολυμπιακό Πειραιώς. Προχωρά του Ντόζα Σάμπουριτζ για το πόστο του τεχνικού διευθυντή στο ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει αλλίωση της βαθμολογίας, λέει ο Κουτσοκούμνης, από τα σοβαρά λάθη των διαιτητών. Περιμένει απαντήσεις η ΑΕΛ. Η ΑΕΚ είναι στο χέρι του να αλλάξει. Απόλλωνας, Μαρσελίνιο και Καραντό στην Ομόνια θα καθορίσει την πορεία της. Και κλείνουμε με την Goal News του Φιλελεύθερου. Είδαμε τα έσχιστα. Είναι από την συνάντηση χθες του κυρίου Κουτσοκούμνη με τους διαιτητές. Είδαμε, λέει, απάνω τα λάθη από ανθρώπους που εμπιστευόμασταν ότι μπορούσαν να βγάλουν τα παιχνίδια. Έχω, λέει, συζητήσει έντονα με τους δύο ξένους που διοικούν τη διαιτησία και έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις. Απογοητευμένος και ενοχλημένος ο πρόεδρος της ΚΟΠ μίλησε στους διαιτητές με έντονο ύφος και τους έθεσε πρώτων ευθυνών τους. Ο τελευταίος 1,5 μήνας, λέει, είναι η χειρότερη διαιτητική περίοδος που έχω διανύσει. Για να δούμε πού θα πάει αυτό το κακό. Ελπίζω να μην είναι μόνο λόγια για να χαϊδεύσουν τα αυτιά, γιατί κάποια πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Τα θέλω του Μιλόγεβιτς στην Ομόνια, Μοντέιρο επί των επάλξεων στην ΑΕΚ, στην Μπρίζα
είναι το ΑΠΟΕΛ για τις μεταγραφές. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με την αυτή την είδηση που λέγαμε από το πρωί και από χθες μάλλον, για τον George Best, αν είναι Κύπριος ή όχι. Τέλος πάντων, είναι μια αποκάλυψη της Κύπρης, η οποία σίγουρα, εντάξει, προκαλεί κάποια ερωτηματικά για το γεγονός πρώτον ότι ουδέποτε στο παρελθόν έχει γραφτεί ή αναφερθεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή να ήταν Κύπριος ο George Best. Και επειδή η εφημερίδα μας λέει ότι υιοθετήθηκε, οι γονείς, τέλος πάντων, οι γονείς του είχαν άλλα 5 παιδιά, 4 κορίτσια και ένα αγόρι. Και με τον Best ήταν ο έκτος. Αυτά είναι έτσι κάποια στοιχεία. Πάντως η Κύπρης έγραψε χθες ότι είναι Κύπριος. Ήταν Κύπριος ο Best. Τουρκοκύπριος ο πατέρας από τη Λεύκα. Ελληνοκύπρια η μητέρα από τη Λεμεσό. Φαίνεται ότι οι γονείς, όταν ήταν έγκυος η μητέρα, την έστειλαν στην Αγγλία εκεί για να γεννήσει και έδωσαν το παιδί για υιοθεσία σε μια οικογένεια Ιρλανδών. Όπως γράφει η Κύπρης, αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά, λέει, όλοι στην Λεύκα. Μιλάμε βεβαίως για το Αστέρι της Εθνικής Ιρλανδίας και βεβαίως της Manchester United. Η Κύπρης γράφει ότι ήρθε αρχές της δεκαετίας του 60 αλλά και του 70 στην Κύπρο ο George Best και πήγε στη Λεύκα για να συναντήσει τον βιολογικό του πατέρα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που λατρεύτηκε από τους ποδοσφαιρόφιλους σε όλο τον πλανήτη. Θεωρήθηκε φάμιλος και του Πελέ και του Μαραντόνα. Εγώ προσωπικά είχα δει μια ταινία με τίτλο «Who is the best» ο Πελέ ή ο George Best. «Who is the best» Πελέ ή George Best. Κάποιες ατάκες που έμειναν στην ιστορία του George Best. Χαρακτηριστικά είχε πει αν ήταν, λέει, να επιλέξω μεταξύ του να τριπλάρω 4 παίχτες της Λίβερπουλ και να σκοράρω από 20 μέτρα ή να περάσω, λέει, μια βραδιά με την Miss Cosmos, θα ήταν δύσκολη η επιλογή. Ευτυχώς, λέει, τα έχω κάνει και τα δύο. Είπε επίσης ότι ξόδεψε το 90% των χρημάτων του σε ποτά, κορίτσια και γρήγορα αυτοκίνητα, τα υπόλοιπα απλώς τα σπατάλησα, λέει. Σημαντική, μάλλον έτσι, μια τάκα η οποία ήταν και στην ταινία που είδα εγώ, ότι είπε ότι αν είχε γεννηθεί άσχημος, κανείς δεν θα ήξερε τον Πελέ. Δηλαδή ότι θα συνέχισε να έπαιζε ποδόσφαιρο και δεν θα έκανε αυτή την άστατη ζωή. Τον έφαγε, λέει, η ομορφιά του. Το 1969 εγκατέλειψα, λέει, τις γυναίκες και το αλκοόλ ήταν, λέει, τα χειρότερα 20 λεπτά της ζωής μου. Έχω σταματήσει να πίνω, αλλά μόνο όταν κοιμάμαι. Λέω για τάκες που έμεινα στην ιστορία, κυρίες και κύριοι, του George Best. Ίσως, λέει, πάω στους ανώνυμους αλκοολικούς, αλλά νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο να παραμείνω ανώνυμος. Θα έδινα, μια άλλη ατάκα του Best, θα έδινα όλη τη σαμπάνια που έχω πιει στη ζωή μου για να έπαιζα με τον Καντονά σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό αγώνα στο Old Trafford. Μίλησε και για τον Beckham. Δεν έχει καλό αριστερό πόδι, λέει. Δεν έχει καλή κεφαλιά. Δεν μαρκάρει, δεν σκοράρει συχνά. Κατά τα άλλα, είναι καλός παίκτης. Και είπε και για τον Κασκόιν. Είχα πει, λέει, κάποτε ότι ο δείχτης νοημοσύνης του Κασκόιν ήταν μικρότερος από τον αριθμό της φανέλας του. Και αυτός με ρώτησε τι είναι ο δείχτης νοημοσύνης. Αυτές ήταν έτσι κάποιες ατάκες που έμειναν στην ιστορία. Θύμα του Star System. Μέχρι τα 22 του χρόνια είχε κατακτήσει τα πάντα. Στα 27 βέβαια σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Γνωστή η άστατη ζωή, αλκοόλ, γυναίκες, τζόγος, πολλά πράγματα. Είχε άδοξο τέλος, δυσμενές τέλος και ο ίδιος είπε λίγο πριν πεθάνει, τα τελευταία του λόγια ήταν να μην πεθάνει, λέει, κανείς όπως εγώ. Αυτά κυρίες και κύριοι για τον George Best. Η Κύπρης, επαναλαμβάνω, μας λέει ότι ήταν Κύπριος. Μια είδηση πάντως έπεσε χθες έτσι σαν βόμβα. Προκαλεί κάποιους ερωτηματικά αν όντως είναι αληθές αυτό το πράγμα. Λοιπόν, κλείνουμε. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Αμάνα μου, έφαγα κλάπαν.
έδωκα φτηνή προσφορά και πέσα έξω στα σύρα. Ουφου, θέλω γιατρόν. Η συνταγή μια έννη. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Είναι ο πιο φτηνός στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις στα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819999. Είπα σου το. Είναι ο γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας.